Το θέμα των τροχιών ατυχημάτων είναι ένα ζήτημα, όπως φαίνεται, διαρκές, που δεν αντιμετωπίζεται με σπασμωδικές ενέργειες και που βεβαίως από τη μία είναι η ενημέρωση, το θεσμικό πλαίσιο γενικότερα λειτουργίας και στον χώρο της εκπαίδευσης και στον χώρο, στον τομέα του Υπουργείου Μεταφορών, άρα αδειοδοτήσεις, διπλώματα, εκπαιδεύσεις κτλ. Αλλά και στο θέμα του δημόσιας τάξης, δηλαδή έλεγχη, πρόληψη και όχι καταστολή. Θεωρούμε λοιπόν ότι όλα αυτά μαζί αποτελούν ένα μεγάλο κεφάλαιο, μια μεγάλη ενότητα που πρέπει να ασχοληθούμε όλοι μας. Και ποιοι είμαστε, τέλος πάντων, ολόκληρη η κοινωνία. Και ο καθένας να πάρει ένα κομμάτι ή το κομμάτι που το αναλογεί, που μπορεί να συμμετάσχει, που μπορεί να βοηθήσει, να το κάνει σωστά, καθαρά και με συνέπεια. Μα 2.500 άνθρωποι να χάνονται και άλλοι 30.000 να τραυματίζονται, βάσει και των στατιστικών στοιχείων που παρουσιάσατε σε αυτή σας την πρόταση, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο, γιατί από μόνα τους τα νούμερα αυτά είναι τραγικά. Από μόνα τους τα νούμερα είναι εξαιρετικά σκληρά. Και δεν θα συμφωνήσω, όπως το είπα και από το βήμα της Βουλής, μιλώντας με τον κύριο Τόσκα, στο ότι έχει ελαφρώς μειωθεί. Είναι λάθος, διότι απλώς έχει αλλάξει ο τρόπος καταγραφής και όχι ο απόλυτος αριθμός των τροχαίων. Παρόλα αυτά, ακόμα και αν δεχτούμε ότι έτσι είναι και έχουμε μια ελαφρά μείωση τάξης του 2%, εντάξει. Είναι τόσο μεγάλο το νούμερο που νομίζω ότι από μόνο του πρέπει να μας ενεργοποιήσει και να πούμε ότι ως εδώ. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο θεωρούμε ότι τα τροχιά αποτελούν τη σημαντικότερη πληγή στη χώρα μας. Το πρόβλημα είναι εθνικό και είναι σίγουρα πέρα και πάνω από τις κομματικές και πολιτικές διαφορές. Ήδη έχουμε ξεκινήσει ως Νέα Δημοκρατία και τις επόμενες μέρες παρουσιάζουμε ένα συγκροτημένο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματός μας δηλαδή, και θα παρουσιαστεί από τον ίδιο τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο του Μητσοτάκη, που θα αφορά τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Θα έχει τίτλο «Προσέχω». Και βεβαίως θα έχει το όραμά μας, για την οδική ασφάλεια, όπου θα έχουμε ως πρωταρχικό στόχο τον εκμηδενισμό, αν είναι δυνατόν, των θανάτων και των τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα. Η ίδια η ζωή μας ξεπερνάει δυστυχώς. Όταν κατέθεσα την ερώτηση που συζητήθηκε μόλις χθες, κύριε Λουγεράκη, δηλαδή περίπου πριν 2 μήνες, δεν είχαν συμβεί τα τελευταία 2 τραγικά τροχαία δυστυχήματα. Το ένα στο ύπατο της Βιωτίας με 4 νεκρούς. Και το άλλο στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με 4 νέα παλικάρια και ένα πολύ σοβαρά τραυματισμένο. Ο φόρος αίματος που πληρώνουμε στην ασφαλτή είναι υψηλότερος και ο βαρύτερος που πληρώνουμε ως Έλληνες πολίτες. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι τα τροχαία ατυχήματα, τα οποία κοστίζουν σε χρήμα, διότι το κόστος της ανθρώπινης ζωής δεν περιγράφεται ούτε υπολογίζεται, αλλά σε χρήμα κοστίζουν περίπου 20 δις ετησίως για περίθαλψη, αποκατάσταση, αποζημιώσεις σε συγγενείς θυμάτων, απειρικές συντάξεις, καταστροφή περιβάλλοντος, απαξίωση τουριστικού προϊόντος κτλ. Όπου σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το χαμένο ΑΕΠ της χώρας μας από τα οδικά ατυχήματα ανέρχεται περίπου στο 5%, πρέπει άμεσα να μας βάλει σε μια άλλη διαδικασία, σε μια άλλη σφαίρα σκέψης. Γι' αυτό το λόγο και πολύ σύντομα, όπως είπαμε, την επόμενη εβδομάδα, για την ακρίβεια, την επόμενη Πέμπτη, το μεσημέρι. Και επειδή είμαστε όλοι μας υποψήφια θύματα ή ενδυνάμει θύματα τροχαίου, έτσι. Όλοι μας είμαστε υποψήφια θύματα, είτε επειδή κυκλοφορούμε πεζοί στο πεζοδρόμιο της πόλης που μένουμε, είτε επειδή είμαστε δικυκλιστές, είτε επειδή είμαστε οδηγοί αυτοκινήτων ή συνεπιβάτες έστω, άρα δηλαδή όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, αυτομάτως όλοι είμαστε και υποψήφια θύματα. Την Πέμπτη λοιπόν. Την Πέμπτη λοιπόν θα γίνει μια παρουσίαση. Εννοείται 7 του μήνα. Ακριβώς. Το μεσημέρι σε μια εκδήλωση που προγραμματίζουμε με την ΟΝΕΔ στο χώρο του Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου, με την παρουσία φυσικά του Κυριάκου του Μητσοτάκη, θα γίνει μια εκδήλωση διαφορετική από όλες τις άλλες. Είμαι βέβαιος πως δεν θα έχει τόσο μεγάλη προβολή, αλλά εμένα με ενδιαφέρει κυρίως το περιεχόμενο και η ουσία. Εκεί λοιπόν θα προτείνουμε μέτρα. Όπως η άμεση μείωση. Όπως η συζήτηση για τη μείωση των προστίμων, η οποία πρέπει να σταματήσει πλέον με τον τρόπο που γίνεται από την κυβέρνηση. Τα πρόστιμα ΚΟΚ έχουν στόχο την ανάπτυξη της σωστής οδηγικής συμπεριφοράς, παράλληλα με όλα τα άλλα τα οποία έχουν αναφερθεί σε προηγούμενους χρόνους. Η κυβέρνηση επιθυμεί να μειώσει τα πρόστιμα, αντιμετωπίζοντας την οδική ασφάλεια, κύριε Δουλγεράκη, των πολιτών ως μια πηγή ακόμα εσόδων. Και είναι λάθος, γι' αυτό το λόγο θα ξεκινήσουμε καταρχήν από εκεί. Για μας οδική ασφάλεια σημαίνει κυκλοφοριακή αγωγή. Άρτια οδική υποδομή, σωστή συντήρηση και έλεγχος με στόχο τη συμμόρφωση και την ανάπτυξη σωστής οδηγικής συμπεριφοράς, και δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να περιοριστεί σε 50% ευρώ. Ως Νέα Δημοκρατία
Έχουμε ήδη ξεκινήσει και τις επόμενες μέρες, όπως είπα, θα παρουσιάσουμε την καμπάνια μας «Προσέχω». Μάλιστα. Και την τόραμά μας για την οδική ασφάλεια, που στόχο θα έχει πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα να δώσει λύσεις σε ζητήματα όπως βελτίωση, επανεξέταση των ορίων ταχύτητας, τρόπους παρακολούθησης κυκλοφορίας, πρόληψη των τροχιών ατυχημάτων και γενικότερα μια οδική συμπεριφορά η οποία πρέπει να ξεκινήσει από το νηπιακό στάδιο και να εξελιχθεί μέχρι και την ώρα που θα πάρουμε το δίπλωμα οδήγηση αυτοκινήτου, αλλά και μετά. Όλα αυτά μαζί, με μπροστά πάνω την ελληνική αστυνομία, να καταλήξουμε σε μια συγκροτημένη στρατηγική για το θέμα της οδικής ασφάλειας, για να μπορέσουμε σε κάποια χρόνια, δεν γίνεται αυτόματα, αλλά έστω σε κάποια χρόνια από τώρα, να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα και να μπορούμε να πούμε ότι ναι, όλοι μαζί σώσαμε έστω και μια ανθρώπινη ζωή. Βελτιώνοντας την ασφάλεια στον δρόμο, πιστεύοντας ακράδαντα ότι το ζήτημα της οδικής ασφάλειας δεν χωρούν μικροκομματικοί διαχωρισμοί, μπορούμε τουλάχιστον σε κάποια βασικά σημεία να στενέσουμε και κυρίως να εμπνεύσουμε και να συνεργαστούμε με πολλές άλλες δυνάμεις της κοινωνίας της χώρας μας. Και νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.